να πούμε καλημέρα στην Ελένη μας. Πάμε να πούμε καλημέρα στην Ελένη. Είναι εκεί από πολύ πρωί. Έλα, Ελένη μου, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα μου, από την Αρχιεπισκοπή. Όπως είπες και εσύ, σε 2 ώρες αναμένεται να ξεκινήσει το εξαμελές δικαστήριο, στο οποίο ενώπιόντο θα βρεθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο της Ιεράς Μονής του Οσίου Αβακούμπ, και θα εκληθούν και όλα τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Να σου πω ότι πρώτος θα καταθέσει ο Μητροπολίτης Ισαΐας Ταμασού και Ορεινής, ο οποίος, να θυμίσουμε, την περασμένη Παρασκευή έδωσε στο φως της δημοσιότητας στοιχεία τα οποία εμπλέκονται οι δύο μοναχοί σε οικονομικά σκάνδαλα αλλά και σε θέματα ηθικής φύσεως. Μάλιστα, τώρα θα δούμε, Ελένη. Ελένη μου, ναι. Θα πούμε τώρα ότι δεν ξέρουμε, ναι, σήμερα αν θα είναι όντως με την παρουσία του Μητροπολίτη Ισαΐα που θα γίνει όλο αυτό, ναι, ή αν από μόνη της το Συνοδικό Δικαστήριο θα έχει στην κατοχή του όλα αυτά τα στοιχεία που μας είπες και που έχει συνελέξει και που του έχουν δοθεί από τον Μητροπολίτη Ισαΐα, όπως τα κατέθεσε και στην Ιερά Σύνοδο την προηγούμενη Παρασκευή. Και θα δούμε κατά πόσον θα υπάρχει κάποιος εκεί. Θα πάρουμε να κάνουμε ρεπορτάζ, να αφήσουμε λίγο να ξημερώσει και η μέρα και θα δούμε ποιοι θα βρεθούν εκτός από το εξαμελές δικαστήριο, τους εκπροσώπους του εξαμελούς δικαστηρίου στην σημερινή συνεδρία. Τώρα, Ελένη, επειδή είχαμε χθες την επιστολή των δικηγόρων των δύο μοναχών, με αυτή την επιστολή που θεωρούν παράτυπη την διαδικασία, δεν ξέρω αν όλο αυτό που πάει να γίνει ενδεχομένως να τυναχθεί στον αέρα. Να σου πω, Κατερίνα, ότι όπως σύμφωνα και με τις πληροφορίες, αυτό που υπογραμμίζεται στην επιστολή των δύο δικηγόρων των μοναχών της προς την Ιερά Σύνοδο, είναι ότι καμιά διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο, αφού, όπως αναφέρεται στην επιστολή, η Ιερά Σύνοδος, Κατερίνα, όφιλε κατά την πρόσφατη συνεδρία της, η οποία πέρασε, να παραπέμψει την υπόθεση των δύο μοναχών στην υφιστάμενη Ανακριτική Επιτροπή και όχι να συγκροτήσει εξαμελή συνοδικό δικαστήριο. Να πούμε ότι αυτό είναι και στον καταστατικό χάρτη, οπότε είναι αρκετά σημαντικό να το τονίσουμε. Να σου πω ότι ενώπιον του δικαστηρίου η Ανακριτική Επιτροπή θα υποβάλει το πόρισμά της και το δικαστήριο αυτό θα κρίνει περί της ενοχής ή της αθωότητας των καταγγελών. Ωραία, άρα για να το καταλάβουμε καλύτερα το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που λένε οι δικηγόροι των μοναχών είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το εκκλησιαστικό δικαστήριο που ξεκινάει σήμερα, γιατί η Ιερά Σύνοδος έπρεπε πρώτα να παραπέμψει την υπόθεση σε Ανακριτική Επιτροπή, να μην συγκροτήσει ad hoc εξαμελές συνοδικό δικαστήριο, γιατί αυτό δεν προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη. Αυτό που προβλέπεται και μας λένε οι δικηγόροι είναι ότι η λειτουργία του πενταμελού συνοδικού δικαστηρίου με ετήσια θητεία των μελών του, τα οποία εκλέγονται το Σεπτέμβρη κάθε έτους, θα έπρεπε ενώπιον αυτού η Ανακριτική Επιτροπή να υποβάλει το πόρισμα. Άρα θα έπρεπε να περάσει πρώτα από Ανακριτική Επιτροπή. Και θα διαβάσω ένα αυτούσιο κομμάτι της επιστολής, γιατί η επιστολή έχει βγει, είναι στα μέσα ενημέρωσης, και λέει το εξής, λένε το εξής οι δικηγόροι. Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής επέβαλε ποινές εις τους πελάτες μας ή τη αργία και πάυση των καθηκόντων τους, χωρίς να συμμορφωθεί ρητά με τις γενικές διατάξεις που απαιτούνται για την επιβολή εκκλησιαστικής ποινής. Ειδικότερα, δεν κάλεσε τους πελάτες μας σε ακρόαση και δεν τους δόθηκε το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τα όσα κατησχυρισμών διέπραξαν. Αντιθέτως, με την άσκηση πίεσης, την παράνομη απαγωγή και φυλάκισή τους και κάτω από συνθήκες τρόμου και φόβου και απειλών, ο Μητροπολίτης, λέει η ανακοίνωση, εξασφάλισε χωρίς την θέλησή τους την υπογραφή τους περί παραδοχών για την δήθεν διάπραξη εκκλησιαστικών ηθικών παραπτωμάτων και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εξασφάλισε την υπογραφή τους χωρίς την θέλησή τους δια την εκούσια καθαίρεσή τους. Αυτά όλα αυτούσια συμπεριλαμβάνονται στην επιστολή που στάλθηκε χθες.
Ακριβώς, Κατερίνα, είναι ότι διάβασες μόλις τώρα και η επιστολή καταλήγει και λέει πως η οποιαδήποτε περαιτέρω εκκλησιαστική δίωξη των μοναχών αντιβαίνει τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας. Μάλιστα. Πάντως, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, ακούσαμε και τον κύριο Ευσταθίου στο ρεπορτάζ του Χριστόφορο του Νέστορος προηγουμένως. Ο κύριος Ευσταθίου μας μίλησε και εμάς εχθές και μας είπε ότι από την πλευρά της η Εκκλησία και η Ιερά Σύνοδος θέλουν αυτό το θέμα να κλείσει. Και όταν ρωτήσαμε εμείς, θέλετε να κλείσει, αλλά να διελευκανθεί η όλη υπόθεση, όχι να κλείσει έτσι γρήγορα επειδή είναι το Πάσχα, ο κύριος Ευσταθίου μας είπε σαφέστατα ότι ναι, βεβαίως, αλλά θα γίνουν τάχιστες οι διαδικασίες, έτσι ώστε να μην φτάσουμε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Θέλει η Εκκλησία να το κλείσει αυτό πριν, πολύ πριν την Μεγάλη Εβδομάδα. Σωστά? Ακριβώς, Κατερίνα, και ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακαριώτος το έχει τονίσει ότι θέλει να κλείσει η υπόθεση πριν το Πάσχα, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά να πούμε ότι τρέχουν και οι έρευνες της αστυνομίας. Οπότε ακόμα τα ενδεχόμενα όλα είναι ανοιχτά. Σήμερα, όπως είπαμε, θα είναι και η εξαμελή. Το εξαμελές σε δικαστήριο των αυτών που ενοχοποιούνται, ναι. Και θα δείξει ακριβώς θα δείξει πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Ωραία. Αλλά το τονίζουμε ότι από τη μία πλευρά θέλουν να τελειώσει πριν το Πάσχα και από την άλλη υπάρχουν και έρευνες της αστυνομίας τις οποίες δεν μπορεί να μπει κανείς στα πόδια του άλλου. Ναι, να τις σταματήσει. Δεν είναι. Κατερίνα. Είναι δύο διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Μπορεί να κλείσει η υπόθεση από πλευράς Εκκλησίας πριν από το Πάσχα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το ανακριτικό έργο της αστυνομίας που όπως μας λέχθηκε από έγκυρες πηγές είναι πολύ μεγάλο και δεν ξέρουν και πόσο χρόνο θα πάρει και δεν ξέρουν και πότε θα είναι σε θέση να βγουν και να πούν κάτι έτσι ώστε να έχουμε και πληροφόρηση επειδή είναι πάρα πολύ το ανακριτικό έργο. Λοιπόν, είσαι στο σημείο, Ελένη μου, θα κάνουμε και το ρεπορτάζ μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.